Βρισκόμαστε στην παραλία της Νικήτης. Ο 52ος διάπλουστο Ρωναίου κόλπου έχει ξεκινήσει. Νωρίς το πρωί, 17 αθλητές από την Καλλιθέα έχουν πέσει στα νερά του Ρωναίου κόλπου για να διανύσουν την απόσταση μέχρι την προβλήτα της Νικήτης. Εδώ, όλοι οι εθελοντές της εκπολιτιστικής εταιρείας νέων Νικήτης Οσίθων είναι παρόντες, περιμένοντας τους αθλητές να τους δάφνο-στεφανώσουν. Σήμερα στις 7:33 πρώτα λεπτά δόθηκε η κίνηση του 52ου Διεθνούς Διάπλου του Ρωναίου κόλπου. Οι καιρικές συνθήκες ήταν φανταστικές. Δεν είχε ούτε δύο μποφόρ, ουσιαστικά ήταν η λεγόμενη λαδιά για όλους. Ξεκίνησαν 17 κολυμβητές για να έρθουν προς τα δω. Είχαμε τη μεγάλη έκπληξη του Χρήστου του Γαρέφιο, που είναι και τιμόμενο πρόσωπο σήμερα, αποφάσισε τελικά να κολυμπήσει το διάπλου κανονικά. Μέχρι στιγμής όλοι οι κολυμβητές κολυμπούν κανονικά, δεν είχε καταλήψει κανένας. Πιθανολογούμε ότι σε 2 με 2,5 ώρες θα είναι ο πρώτος αθλητής, θα έχει τερματίσει. Είναι ο Βαβακίδης ο Αλέξανδρος προς το παρόν. Από πίσω ακριβώς είναι ο Χρήστος ο Γαρέφης και η Χριστίνα Εγωνίδη. Ελπίζουμε ότι από τις 2,5 ώρα και μετά θα έχουμε συνεχείς τερματισμούς.